Χαιρετώ την όμορφη παρεούλα εδώ. Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι μια χαρά, γενικά οικογενειακώς είμαστε πάρα πολύ καλά. Λίγο τρέξιμο, αλλά εντάξει, είμαι στο πρόγραμμα, μαθημένοι είμαστε. Είμαι έξω και πάμε να κάνουμε εξωτερικές δουλειές. Σάββατο εδώ, όπως σούπερ μάρκετ, κάτι για το σπίτι, οικιακά πράγματα. Πίσω είναι και ο Γιάννης, τα παιδιά στο σπίτι. Και πάμε λίγο να... Βλέπω ο κόσμος παραμιλάει. Τρελάθηκα. Παραμιλάω για... Καταλαβαίνουν τι λέω κιόλας. Τέλος πάντων. Έχει υπέροχο καιρό. Τέλειο όμως. Ήλιο. Βγήκαν και οι μαργαριτούλες. Να, ανθίζουν και οι μαργαριτούλες. Τέλειο καιρό όμως. Ανθίζουν και τα δέντρα. Πάρα πολύ ωραία. Με μία ζακέτα έχει ζέστη. Τώρα το απόγευμα, εντάξει. Κλείνω και τα λέμε. Ήρθαμε σε ένα παπουτσάδικο, σας το έχω δείξει από έξω βέβαια. Ο Γιάννης τώρα πήρε ένα 40 ευρώ. Αφού σ' άρεσε, πάρ' το. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει τσάντες. Και για τα παιδιά. Ποιο θες? 42. Πού είναι το? 42, πού το πήρες, από εδώ? 43, 44, 42, πάρ' το. Και ελαφρύ, Και ελαφρύ θα πεις. Άντε, με γεια σου. Με γεια σου, με γεια σου. Γαμάτο παπούτσι. Τέλειο. Ελαφρύ, σούπε. Δεν έχεις τίποτα. Και είναι ωραία. Αέρα, Γιάννη. Από ό,τι τέλεια, Γιάννη. Α, βγάλαν και πέδιλα. Στο πορτοφόλι. Να πάρω και ένα πορτοφόλι. 5 ευρώ. Ωραία, 15 ευρώ. Δεν το παίρνω, δεν μπορώ να βρω κι αλλού. Και αυτό 15. Ανά για τον Αχιλέα, ρε. Να για τον Λαλάκο. Για τον Αχιλλέα. Ποιο? Σούπερ. Πολύ ωραίο και αυτό. Σούπερ, πόσο? Ναι, δεν έχει νούμερο, Αχιλλέας, 35 ευρώ. 70 ευρώ όμως. Ωραίο παπούτσι, ναι, για το χειμώνα όμως. 35 νούμερο θέλει ο Αχιλλέας, ρε εσύ. Α, κάτι τέτοια. Να, Γιάννη, τέτοια θέλει, 35 νούμερο έχει, 60 ευρώ. Νομίζω είναι γυναικείο αυτό. Όχι, είναι μεγάλα, 35 νούμερο θέλει ο Αχιλλάκος. Να, εδώ. Πούμα. Αμπά, και εδώ όλα μεγάλα είναι για τον Νίκο. Για τον μικρούλι δεν έχει, ρε. 41, 42 έχει. Να έρθω μία μέρα θέλει. Που μιλάω μόνη μου. Εγώ μιλάω. Απομιλάς. Ωραία παπουτσερία να εκεί. Με γεια σου. Α, έχει και τέτοια, ρε Γιάννη. Για τον Αχιλλέα. Κοίτα. Α, έλα να δεις. Χωρίς κορδόνια έχει. Καλό αυτό. Τσάντες έχει, ό,τι θέλεις έχει. Για να δούμε ο Γιάννης τώρα. Να κάνουμε και μια βόλτα. Πέδιλα έχει. Πέδιλα, από εδώ άλλες τσάντες. Εντάξει, τιμές είναι όπως στην Ελλάδα πάνω κάτω. Αυτό κατάλαβα. Thank you.
όπως στην Ελλάδα. Οι τιμές, Γιάννη. Θα πούμε τα τόλκα. Όπως... Εδώ είναι και μία νέη με έκπτωση. Παιδικά δεν έχει, παιδικά όλο. Πιο κάτω είναι τα παιδικά, ρε Γιάννη. Το ξέρω, σας παίρνω τώρα... Α, 30-36. Αλλά είναι κουριτσίστικα. Σας παίρνω έτσι βιαστικά. Αλλά πάνω κάτω έτσι που ρίξα μια ματιά, είναι σαν της Ελλάδας. Αγορίστηκα. Α, από εδώ είναι τα αγορίστηκα. Να, τα βρήκα. 30 ευρώ. Μια χαρά από 50, 30, 40 ευρώ. Πολύ καλό. Για είναι εδώ έχει προσφορές. Α, και εκεί έχει μοκασίνια, μοκούς και τέτοια. Να και παντόφλες, Γιάννη. Α, τέτοιες να πάρω τα αγόρια θέλω. Πόσο έχουνε, 15 ευρώ. Ένα όπως στην Ελλάδα. Όπως στην Ελλάδα. Αν με ρωτάς, φίλοι μου, είναι όπως στην Ελλάδα. 30 ευρώ. Αυτά, ωραία. Ντόκους. Α, έχει πολύ ωραία, Γιάννη. Όπως στην Ελλάδα οι τιμές. Ωραία, είμαι τον Αχιλέα. Να πάρει παπούτσια, θέλει οπωσδήποτε Αχιλέας. Να και εδώ λίγο πιο καλύτερα. Λίγο πιο καλές περιστάσεις. Τέλεια. Πάμε για ένα εκεί. Είναι όπως στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω, βλέπω ότι είναι. Πιο πολύ για 10. 40. Πάμε σε για 10 λεπτά. Όχι, ρε, καλά είσαι. Έχει για όλα τα βαλάνδια που λένε. Εδώ έτσι κάπως πιο καλή, πιο καλά. Παντόφλες έχει. Μια χαρά. Πούμα. Τώρα πούμα είναι η απομίμηση. Πόσο έχουνε. 34 ευρώ. Ναι. Να και εδώ πλαστικές. 23 ευρώ. Α, όπως στην Ελλάδα, ρε παιδί. Πούμα και να και από τίδα και κάπα. Κάπα. Ωραία, τέλεια. Α, προσφορά έχει και αυτό. Θα τα ξέρω, αυτά είναι τώρα για πούμα. Είναι για τώρα, για αυτή την εποχή. Άντε πάμε να πληρώσουμε και πάμε στο σούπερ. Έχω έρθει στο DM, που λέγεται αυτό, και είναι πελώριο και έχω τραλαθεί δηλαδή, αλλά είναι ο Γιάννης, περιμένει απ' έξω και καταλαβαίνετε, με άντρας δεν είναι έτσι. Πήρα 2-3 πραγματάκια, θα τα δούμε στο σπίτι. Έχει παίξει το μάτι μου δηλαδή, κοιτάω δεξιά και αριστερά. Έχει και... Και τέτοια έχει, μοροδίστικα, δηλαδή θέλω... Α, έχει και ρούχα πιο κάτω. Μάλιστα. Ο Γιάννης έφυγε και ξέχασα να πάρω τη σακούλα, δηλαδή. Συνεννόησε μπουζούκι με αυτόν τον άνθρωπο, τέλος πάντων. Α, εδώ είναι τα βρεφικά. Α, έχει και χαρτί κουζίνας που ήθελα. Α, πολύ ωραία είναι. Α, έχει και αλαξιέρα. Να αλλάξετε. Α, μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, πήγα και στο DM. Παιδιά, είναι μεγάλο. Και επειδή ο Γιάννης απ' έξω μουρμούριζε. Κι αλλού βγάζω, κι αλλού. Η απόδειξη που είναι, να τη χτυπήσουμε. Και...
όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να έχω του Γιάννη την μουρμούρα γρήγορα. Οπότε θα έρθω μια άλλη μέρα μόνη μου να εξερευνήσω και τα άλλα τα μαγαζιά. Μια χαρά. Και πήρα έτσι 2-3 πραγματάκια από το DM. Έχει και τέτοια, Γιάννη. Και φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά έχει. Θα πάμε και στο... Τώρα Γιάννης κατέβηκε λίγο στο τουρκικό μαγαζί. Θα ήθελα να σας βγάλω και το τουρκικό μέσα. Αλλά πραγματικά γίνεται πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι στυλ σαν μπακάλικο. Λογικά θα υπάρχει κι άλλο εδώ τουρκικό. Γιατί μου ζήτησε η Θάλια. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε δεν μπορώ να δείξω. Δεν πρέπει να έρθεις στο τέλος που και πάλι θα σε κοιτάνε υπάλληλοι τι τραβάς, ας πούμε. Όμως στο μέλλον, αν βρω, επειδή ερχόμαστε, αν βρω ευκαιρία θα τραβήξω σίγουρα. Τώρα θα πάμε να αφήσουμε τα ψώνια μας και θα πάμε στο Brausbank. Θέλω κουρτίνα μπάνιου, άμα βρω, να δω τι θα βρω και βλέποντας και κάνοντας. Οπότε σήμερα θα είναι γεμάτη μέρα, Σάββατο θα είναι γεμάτη μέρα σήμερα. Όπου ο χαμός γίνεται πραγματικά, δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερα να σας δείξω, αλλά γίνεται χαμός. Όπως είπε και μία φίλη συνδρομήτρια, είναι δεύτερη Τουρκία, πραγματικά πάρα πολλούς Τούρκους έχει. Δηλαδή λίγους Γερμανούς βλέπεις και πάρα πολλούς Τούρκους βλέπεις, αλλά τι να κάνεις. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Αυτά. Οπότε θα τα χτυπήσω και θα κάνω και θα ξανανοίξω την κάμερα όπου την μπορέσω. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο σπίτι, λίγο να σας τα δείξω μπαμ μπαμ. Τα ψώνια πήραμε κρεατικά. Πήρα μπριζόλες μαριναρισμένες για άλλο, θα τις κάνω Κυριακή. Είναι 8 μπριζόλες, 14 ευρώ λέει εδώ, θα τις κάνω αύριο αυτές. Τώρα για σήμερα που θα επιστρέψω, πήραμε αυτά εδώ τα μπιφτέκια. Αυτά τα μπιφτέκια, έχουμε και μέσα στην κατάψυξη, έχω και άλλα τέτοια και πατατοειδή και ένα λεπτό. Ο Γιάννης αυτά τα παίρνει, δηλαδή πήραμε και άλλα την άλλη φορά που δεν σας τα είχα δείξει. Παίρνουμε γιατί ο Γιάννης θέλει να κάνει πειράματα να δοκιμάσει καινούργιες γεύσεις, λέει. Πήρα και κιμά ανάμεικτο, 1 κιλό, ένα λεπτό λίγο τη θέλω μικρό. Είχε στα 2 ευρώ αυτά τα μιλ κατά παγωτά, πρώτη φορά παίρνουμε τέτοια, παιδιά, αυτά στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ακριβά, 2 ευρώ τα είχε τώρα προσφορά. Του Γιάννη τα παπούτσια. Σαν μικρό παιδί κάνει, δεν ξέρω να κάνει και σαν τη δική σας άντρες. Τώρα πάει να πληθεί, πάει να πλένει τα πόδια του. Πήρα και προσπέικ από εκεί. Πάει να πληθεί τώρα, να πλένει τα πόδια του. 40 ευρώ τα πήρε τα παπούτσια αυτά, αυτά τον αρέσαν. Εντάξει. Ελαφρία πολύ είναι. 40 ευρώ είναι πάρα πολύ καλά. Και χαίρεται, παιδιά, σαν μικρό παιδί. Τώρα πάει να πληθεί. Πάει να πληθεί και να τα βάλει να φύγουμε να πάμε στο Brausbank και να τα χαρεί τέλος πάντων. Πήρα ένα πατάκι. Αυτό εγώ βασικά εγώ δεν ήθελα. Ο Γιάννης το θέλει επειδή μου αρέσει πολύ το χρώμα. Είναι πετρόλ. Πράσινο πετρόλ, πράσινο μπλε. Εγώ θα κρατήσω μόνο αυτό εδώ. Ο Γιάννης θα πάρει το πίσω για την Ταλίκα. Παιδιά, ο Γιάννης για την Ταλίκα, στα 15 ευρώ αυτό. Ο Γιάννης για την Ταλίκα είναι σαν να είναι δικό του. Το προσέχει τόσο πολύ, την προσέχει την Ταλίκα. Και είναι ξυπόλυτος. Βγάζει τα παπούτσια για να πει μέσα, να φανταστείτε. Τώρα δεν ξέρω, κάνει, δεν κάνει, απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Έχει και παντόφλα, απαγορεύεται σίγουρα. Αλλά
Οδηγεί χωρίς παπούτσια. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ ψήρας. Είναι πάρα πολύ ψήρας με το φορτηγό, να το τακτοποιήσει, να το σκουπίσει. Να. Τώρα πήρα. Λοιπόν, πήρε ένα σφυρί στα 5 ευρώ από το Kaufland. Θα πάμε και στο Penny γιατί θέλω σφουγγαράκια. Ξέρετε, όταν έχετε κάποιον πάνω από το κεφάλι σας και άντε και άντε και άντε και άντε και άντε. Πήρα αυτό εδώ το ηχείο στα 10 ευρώ που ακούς μουσική. Τώρα το, άμα το πάρει ο Νίκος, καλώς. Αν δεν το πάρει ο Νίκος, θα το πάρει ο Γιάννης για να ακούει στην... να βάζει μέσω Bluetooth, δεν ξέρω πώς τα λέει αυτά. Παιδιά, αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά. Στην Ελλάδα 1,5 ευρώ τόσο. 3 ευρώ αυτό. Αυτή την ταινία 3 ευρώ. Πολύ ακριβά. Πήρα και αυτά εδώ όλα τα χρώματα. Στα 2,5 ευρώ, κάπου εκεί τόσο. Βρήκα εγώ αυτές εδώ τις πετσετούλες στα 6 ευρώ. Και είναι μέσα 1, 2, 3, 4... 5 πετσέτες, δηλαδή από 1 ευρώ και κάτι, πολύ καλές. Τα παπούτσια θες Γιάννη, ορίστε εδώ στον παπά τα παπούτσια. Οπότε τις πήρα αυτές, θα τις βάλουμε για πλύσιμο. Ένα τετράδιο, τα σχολικά παιδιά, πόσο είδα πανάκριβα, 1 ευρώ αυτό. Τι είναι αυτό? Για να γράφω, θέλω να γράψω τις ερωτήσεις που... Λοιπόν, κλείσε. Από το Tendy πήρα αυτό το χαρτί στα 2,70. Πολύ καλό. Το είδα και το πήρα. Επίσης πήρα αυτά εδώ στα 2,5 ευρώ. Για μένα και για ένα μαλάκι. Πάρ' το χωρίτσα. Πήρα τώρα δύο σαμπουάν, ένα με κερατίν της Μπαλέα. Για την Μπαλέα γενικότερα και στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η εταιρεία. Μπορείς να παραγγείλεις online αν δεν κάνω λάθος. 1,5 ευρώ αυτό. Πήρα και αυτό. Τώρα εκεί μέσα δεν έχει ένα σήμα για να κάνω μετάφραση γιατί είναι. Δεν πειράζει, θα τα κάνω εγώ μετάφραση. Πήρα αυτό και πήρα και αυτή την κρέμα μαλλιών. Πολύ φτηνά, παιδιά. Πάλι με κερατίνη, τι λέει μέσα. Πήρα και αυτό. Σας είπα, είχα το Γιάννη και αυτά στα 2,5 ευρώ πήρα. Και αυτό φτηνό. Στην Ελλάδα 5 ευρώ έχει αυτό. Αυτά 1,5 και αυτό γύρω στα 2,5 ευρώ. Θα σας γελάσω. Οπότε πήρα και αυτά εδώ σαμπουάν. Θα τα δω μετά στη μετάφραση. Τι γίνεται. Οπότε πάει και αυτό. Τώρα πήρα λίγες μπανανούλες. Πάρε και αυτά χιλιά. Όπα, και βάλτε πάνω στο τραπέζι και αυτά όλα. Και αυτά εδώ βάλτε στο τραπέζι πάνω. Εντάξει, κρέμες και τέτοια. Σαμπουάν είναι. Ψωμάκι πήραμε. Εντάξει, έτσι για συμπλήρωμα ήθελα, γιατί τα είχα πάρει. Έλα. Την άλλη φορά, γάλατα. Θα βάλω και αυτό, και αυτό. Και τα κομφλέξ, ναι. Αυτά δεν θέλω τίποτα άλλο. Τους πήρα βάφλες. Μουστάρδα σε σωληνάριο πήρα. Μουστάρδα είναι αυτό, μουστάρδα πρέπει να είναι. Τι είναι? Δεν ξέρω, μουστάρδα μου φάνηκε. Δύο ναι, μουστάρδα είναι, ναι. Φρίγκλις. Όχι φρίγκλις, πίκλς. Τα αγαπημένα μας! Αυτά από το σούπερ μάρκετ. Και πάμε τώρα από τον Τούρκο. Ο Γιάννης μπήκε στον Τούρκο. Εγώ δεν μπήκα, να δω τι πήρε ο Γιάννης από τον Τούρκο. Για πάμε. Συνεχίζουμε. Yeah. Στον Τούρκο έδωσε 30 ευρώ περίπου. Πήρε 2 δεκάδες αυγά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα αυγά. 45 λεπτά, Γιάννη, το ένα το αυγό. Να, αυτό είναι. Και είναι μεγάλο. Άλλο σχέδιο. Οπότε πήρε 2 δεκάδες αυγά. Ένα κασέρι πήρε. Αυτό εδώ. Δεν το έχει πολύ ιδέα. Ένα χυμό που είναι από όσους χυμούς έχουμε δοκιμάσει ο καλύτερος είναι αυτός. Και από τα αυγάκια και κούχα και τα τέτοια. Γιατί πήρες από το σβάρ και δύο σβάρ δεν είχε από τα άλλα τα μπλε. Γιατί? Θα μας το πω και να ψάξω.
Πήρες εσύ άνω αδερφό εγώ μαζί σου, τελείωσε. Και πήρα αυτά τα δύο σβάνια, τα οποία η κόρη μου λατρεύει, δεν ξέρω αν το φάει. Είχαμε πάρει κάτι άλλο πολύ ωραία μπλε, που έμειναν σαν αυτά της Ελλάδας. Και φυσικά πήρε χαλβαδάκι, γιατί ο Γιάννης το λατρεύει το χαλβά. Αυτά λοιπόν ήταν τα ψώνια μας. Και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ήρθαμε και πήρα και βρήκα σφουγγαράκια βιλέντα. Δύο τέτοια πήραμε κρίκους για την κουρτίνα, αυτήν εδώ. Γιατί δεν λες την τιμή? Γιατί θέλω την τιμή. Λοιπόν, για αυτήν εδώ την κουρτίνα, για αυτά εδώ τα δύο, για αυτά εδώ τα δύο και το κουρτινόξυλο δώσαμε 70 ευρώ και 80 σοκ. Λεπτά. Και 80 λεπτά. Να τα λέμε αυτά. Ένα κρεμοσάπουνο πήραμε, ένα σαλάμι πήρα και πήρα και ένα ξύλο κοπής που το είχε σε προσφορά στα 10 ευρώ να το βρω που το έχει βάλει ο Γιάννης και σας το δείχνω. Να, αυτό το ήθελα να το πάρω πάρα πολύ, γιατί από κάτω κόβεις τα λαχανικά, τα βάζεις εδώ και τα βάζεις μετά στην κατσαρόλα, όπου θες εσύ, στα 10 ευρώ το είχε. Και την άλλη φορά το είχε προσφορά στο Kaufland και δεν το είχα βρει, το είχαν πάρει. Οπότε το λέω, ένα τελευταίο ήταν, λέω το παίρνω χωρίς δεύτερη σκέψη, οπότε πήρα και αυτό. Πάμε να περάσουμε τώρα και την κουρτίνα. Αυτή είναι η διάλεξη ο σύζυγός μου. Ο σύζυγός μου ήθελε αυτό. Λοιπόν, και πάμε να το δούμε και πώς θα το βάλουμε. Και μετά στο καπάκι φεύγουμε να πάρουμε και τις καρέκλες που βρήκαμε. Και έρχομαι να μαγειρέψω. Η κουρτίνα μπλε. Είμαστε εδώ στις καρχαρίες μέσα. Ωραίο, ε. Η φάτσα. Ο Γιάννης τα διάλεξε. Είναι καρχαρίες, αλλά είναι γλυκό. Καρχαρίες. Ωραία. Αυτή είναι η κουρτίνα μπάνιου. 70 ευρώ. Όταν μπαίνεις πρέπει τον καρχαρία εδώ στη μούρη μας. Επόμενη ημέρα, μόλις σας έχω γυρίσει το Q&A, ας το πούμε Q&A, τώρα είναι 12.30 ώρα κοντεύει, πάμε να μαγειρέψουμε και πάμε να σας δείξω και την τραπεζαρία. Τέλος πάντων, πήραμε καρέκλες εχθές όπως σας είπα. Δεν πρόλαβα να σας τραβήξω κάτι από χθες, γιατί ήρθα και μαγείρεψα, φάγαμε, καταλαβαίνετε λίγο οικογενειακά κτλ. Πάμε λοιπόν, γυρνάω κάμερα να σας δείξω τις καρέκλες, πάρα πολύ καλές, 10 ευρώ η καρέκλα, λουκού. Η καρέκλα λοιπόν είναι αυτή εδώ, έχω βάλει και αυτά τα καλύματα που σας είχα πει, που σας είχα πάρει, είναι 4, θα βρω τώρα ακόμα μία ή ένα σκαμπό, ένα κάτι τέλος πάντων. Όπως βλέπετε εδώ, μια χαρούλα. Ακόμα μία να ήταν, θα ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει, μια χαρά. Τώρα, αυτό εδώ, γιατί το ξέρω ότι θα το σχολιάσετε, αυτό παιδιά είναι για τα κυτρινισμένα, βαμμένα μαλλιά ξανθά. Δεν πειράζει όμως, θα το χρησιμοποιήσουμε, δεν έγινε και κάτι. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήρθα και τα διάβασα, αυτά είναι μια χαρά. Αυτό όμως είναι αυτό που είναι και στην Ελλάδα που έχουμε, ρε παιδί μου, silver, κάπως έτσι το λένε. Τέτοιο είναι, εντάξει δεν πειράζει όμως, θα το χρησιμοποιήσουμε και μια χαρά. Πάμε να μαγειρέψουμε! Πάμε να μαγειρέψουμε και το καφέ το δεύτερο. Εδώ θα μαγειρέψω τις μπριζόλες. Οπα. Θα μαγειρέψω τις μπριζόλες. Λάντζα, όπως βλέπετε, είναι καλή. Εδώ είναι τα πρωινά των παιδιών που φάγανε. Οπότε θέλω να μαζέψω και αυτά. Πάνε να τα μαζέψω τώρα. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Πέρασε η ώρα. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το βιντεάκι, παιδιά. Είμαι εδώ σε αυτήν την ομορφιά, που τη λέω και εγώ. Θα τα πούμε, έχω ενθουσιαστεί όπως καταλαβαίνετε, γιατί ανακαλύπτω κάθε μέρα και καινούργια πράγματα. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Κουράζεται και το χέρι μου.
Οπότε θα τα πούμε φυσικά στα σχόλια κάτω. Πολλά πολλά φιλάκια ρουφιτά.